Το πάγωμα των διεκδικήσεων στο τακτικό διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ αποφάσισε η διοίκηση του Ολυμπιακού Βόλου μέχρι η ομάδα να εξασφαλίσει το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ αναφέρει τα εξής. Μετά τα νέα δεδομένα υποβολής φακέλου ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και έναρξης των συζητήσεων με τη διοίκηση της ΕΠΟ, κάθε δικαστική αντιδικία ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ προς το παρόν κρίνεται ανώφελη για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου στις 15 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι από την πλευρά τους υπέβαλαν ένσταση με σκοπό να πετύχουν τη συνεδρίαση εκ νέου της Επιτροπής πριν τις 6 Μαΐου, ημέρα των εθνικών εκλογών. Από πληροφορίες αλλά και διαρροές, η ΠΑΕ του Ολυμπιακού Βόλου δεν έχει να φοβάται για τη μη απόκτηση πιστοποιητικού, αφού ο φάκελος της είναι άριστος. Από την άλλη, το γεγονός ότι ο φάκελος αδειοδότησης, που είναι και το πρώτο βήμα για την επιστροφή της ομάδας στους αγωνιστικούς χώρους, κατατέθηκε αλλά δεν εξετάστηκε πριν τις εκλογές, συγκαταλέγεται στα αρνητικά. Ωστόσο, από κύκλους γίνεται λόγος πως το θέμα είναι καθαρά διαδικαστικό, αφού η Επιτροπή εξέτασε άλλες περιπτώσεις και σε επόμενη συνεδρίαση θα προχωρήσει στην εξέταση των φακέλων τόσο του Ολυμπιακού Βόλου όσο και της Καβάλας. Από την πλευρά πάντως των φιλάθλων υπάρχει έντονη ανησυχία και γίνεται λόγος για εμπεγμό μέσω των συνεχόμενων αναβολών όλων των υποθέσεων που αφορούν την αποκατάσταση της ομάδας. Η διοίκηση της ΠΑΕ πάντως συνεχίζει τις κινήσεις της με μοναδικό σκοπό την επιστροφή της ομάδας στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα της Super League.